Σας χαίρομαι. Άμα δεν πάτε από τις φωτογραφίες, θα σας βγάλω στα κανάλια. Για να, πρέπει να είσαι δίπλα στον γενικό αστικά. Ο γενικό αστικά πρέπει να είσαι δίπλα. Για να κάνουμε λίγο άκρη να περάσει ο Κωνσταράς, γιατί τον έχουμε καθυστερήσει. Εδώ έχουμε μια έκθεση. Έλα Νίκο, εσύ θα ακούσεις. Αυτός είναι, ποιος είναι αυτός δίπλα. Αυτό είναι ένα πορτρέτο του Παπαδάκη. Παπαδάκη δεν είναι κληρικός. Όχι. Ο κληρικός είναι... Αυτός εδώ, ο παππούς. Αυτή είναι μια έκθεση που συμπληρώνει τα 60 χρόνια η ΕΦΕ Ηρακλείου. Είναι της ΕΦΕ Ηρακλείου, είναι πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι εδώ τοπικά. Η ΕΦΕ στην ΕΦΕ Ηρακλείου και ο Παπαδάκης ο Μανώλης. Ναι, ο Μετζάκης. Ο Ιγόμενος το πλού. Το πλούχο. Δεν έχουμε νίκο φέτος. Έβγαζε πρόσωπο. Τον Κύριλο έχουμε. Έχουμε και τον Κύριλο, έχουμε και μπροστά την Άρβη. Ναι, εδώ είναι ο Δεσίπρης. Μας έκανε μάθημα στο σχολείο για να βρούμε τη χρυσή τομή στη φωτογραφία. Ποιος καλέ? Ο Παπαδάκης ο Μανώλης. Είναι το σύνολο αυτό, φωτογράφος, μαθηματικός. Εδώ έχουμε και τον Ψαραντώνη σε μια παράξενη φωτογραφία. Ναι, αυτή είναι ωραία. Ναι, το Ηράκλειο είναι. Όλες οι φωτογραφίες είναι... Αυτό είναι Ηράκλειο από το παλιό, το θυμάστε που το πήρανε. Ναι, τώρα το βουλισμένο εκεί στην Κοσμήτα. Ωραία. Εδώ... Εδώ έχουμε την Άρβη, σε κάποιες φωτογραφίες χειμωνιάτικες. Όλα είναι διαχειρώσει κάτι να πούμε. Εδώ έχουμε μια αστροφωτογραφία. Αυτή είναι μια αστροφωτογραφία με το Γαλαξία. Από πού είναι αυτή? Αυτή είναι από εδώ, από αυτό το σημείο. Αυτό πώς το πέτυχες? Ήταν... Και αυτό είναι ωραίο και αυτό. Ναι. Δικά σας είναι. Δικά μου είναι αυτά. Να είστε καλά. Αυτά για να κάνεις το κλικ τη στιγμή θέλει δουλειά. Είναι με φιλμ. Αυτό ελάτε από εδώ γιατί από εκεί που είσαστε δεν φαίνεται καλά. Εδώ είναι ο Γαλαξία. Ναι. Και επειδή ο Νότος έχει... Αυτή είναι καλοκαιρινή, ναι. Πρέπει να μην έχουμε
φωτορύπανση, να μην υπάρχει φεγγάρι και να βγει αυτή η φωτογραφία. Είναι με ψηφιακές κάμερες ή με φιλμ? Όχι, αυτές είναι με ψηφιακή κάμερα. Είναι με κάμερες που είναι 30 δευτερόλεπτα σε τρίποδο για να μπορέσει να βγάλει το γαλαξία. Αυτή η κάμερα δεν είναι. Εδώ είναι ένα απογευματάκι στην Άρβη, αλλά ήταν πάρα πολύ έντονο ο ουρανός. Ήταν πολύ... Αυτά είναι χωρίς φίλτρα, χωρίς... Ναι. Και αυτή εδώ, αλλά θα έρθει από εδώ, θα έρθει από εδώ από το πλάι. Θα έρθει από εδώ από το πλάι. Εδώ είναι το παλιό λεωφορείο του Χατζάκη. Ναι. Εκεί που θα γίνει το φράγμα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι. Και αυτός εδώ είναι ο Γαλαξίας. Και εδώ έχουμε μαζέψει από όλο του χωριού παλιά. Εδώ είναι παλιοί άνθρωποι, η παλιά Άρβη. Έχουμε μαζέψει τις φωτογραφίες από τα σπίτια, από ανθρώπους. Ο Λίγκος ήταν μια μορφή εδώ στην Άρβη, ο οποίος ήταν, ξέρεις, έτσι, μορφή. Ναι, συμμετείχε παντού, θυμία, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Νιάρχος ο Μιχάλης. Κλασικά η Άρβη ήταν τα πίσω. Αυτός είναι ο γιος του Εφταπάτερα, ο Γιώργος. Εδώ ήταν τρεις βρύσες υπήρχαν παλιά στην Άρβη, δίπλα στο καφενείο της Εσμήνης. Αυτό είναι η Εσμήνη, το μαγκανοπήγαδο. Να και ο δάσκαλος. Στα νιάτα του, 67-68. Εδώ τώρα είμαστε μπροστά. Όχι, εδώ είναι πέρα. Εδώ είναι η ανατολικά του Δημάρου. Να ο δάσκαλος. Κοίταξε εδώ στη Βασμόρα του. Όλη η Άρβη ήταν το Φαράκι. Όλη η Άρβη ήταν στο παρανότυπο. Το Φαράκι είναι επισκέψιμο. Μπορείς να πας με τα πόδια. Πας, έχουν φτιάξει μια ωραία βρυσούλα και περνιέται μέχρι 50 μέτρα. Μπορείς να μπεις σε 50 μέτρα, μπαίνεις μέσα. Είναι πολύ όμορφα. Α, εδώ είναι, να το. Έτσι εδώ είναι, πάει μπανάνες εδώ, να βρει Παναγία εδώ μπροστά. Αυτό είναι... Τις Λυκάκης πρέπει να ήταν αυτό. Αυτό πρέπει να είναι 65-67, κάπου έχει αναδείξει. Εν το κατέστη τόσα χρόνια το κάνουμε. Ναι, βέβαια. Και εδώ η Άρβη, σεβασμιότητα, είχε αυτοκλοεία. Πρόσεξε, εδώ ερχόταν ο Ταΐγετος, ερχόταν και έκανε, βέβαια, βλέπεις εδώ, Άρβο. Αυτό μιλάμε για πριν το 50. Ναι, αυτό είναι το 60 τόσο, εδώ το 15. Βέβαια, δεν υπήρχε δρόμοι. Ο Ταΐγετος βουλιάξε εδώ. Ναι, εγώ το θυμάμαι τον Ταΐγετο, εδώ που είναι το λιμάνι, είχε βουλιάξει. Και πήγαινε πάρα από εδώ Ηράκλειο. Λίγα χρόνια μετά που φτιάχτηκε το λιμάνι, φύγαν τα παντοσίδερα. Το κουφάρι, το πρώτο προσάραξε. Παπά Σταλιανέ, αυτός εκεί με το Μούση, ήταν κάποιο. Ποιος μοναχός ήταν, όχι. Αυτό εδώ το δρομολόγιο Χανιά Γεωργίου Πληρέθμιο Καστέλη, Ηράκλειο, Χερσόνησο, Σύση, Ηράκλειο και Άρνη. Με αυτό το καράβι ερχόταν η συνοδική στο Ηράκλειο. Διότι δεν είχε δρόμο. Έπρεπε. Εδώ είναι το Φαράκι τώρα, βλέπετε. Από εδώ που ήταν είναι το Σάρβις τότε που εδώ πήρανε νερό. Αυτό είναι ιστορικό, θέλω να το φωτογραφίσω. Απαγορεύεται. Πλάκα κάνω. Όχι, πλάκα κάνω. Α, εδώ βούλιαξε το καράβι. Να το, εδώ ήταν. Αυτό βούλιαξε εδώ, προς από το λιμάνι και βρήκες εξένα. Μπορεί να το βάλουμε έτσι λίγο στην άκρη να το πάρετε. Το πήρε πολύ, το έφερε πολύ έξω και έκατσε. Έκαναν τεράστιες προσπάθειες να το ξεκολλήσουν. Αυτό μετά την δεκαετία του 70 βούλιαξε. Αυτό είναι το Αίγετος. Δηλαδή με αυτό. Αυτό είναι το Αίγετος. Αυτό έχει και σημασία για την εκκλησία της Κρήτης. Διότι δι' αυτού το γινόταν η σύνοδος. Και εδώ η μεταφορά της Πανάς, δεν ξέρω το κάνουν τότε. Στην Πλάστρικα. Πλάστρικα, Ζιάζνα και... Ναι, στην Άκρη τα φύγανε. Εδώ διάζανε και πάνω στα παρανοστάσια. Είναι ιστορία. Αυτά είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει και άλλο. Εδώ η Άρβη, αυτό είναι εδώ μπροστά. Εδώ είμαστε εδώ, εδώ στο λιμάνι. Δήμαρχε και φωτογράφη. Νίκος. Από το Φαράκι.
Το πλέον προσπελάσιμο στο ευρύτερο κοινό είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Ναι, εγώ το είπα ότι πρέπει να κάνουμε ένα βιβλίο με την μπανάνα και φωτογραφικό άλμπουμ. Χωρίς λόγια. Δύο λεξούλες μόνο. Είναι εδώ, έχει απίστευτες φωτογραφικές. Εδώ τώρα είμαστε μπροστά, εδώ στο λιμάνι. Εδώ είναι στο Τσίκου δίπλα. Στο Τσίκου είναι εκεί. Α, στο Τσίκου. Ναι, ναι, το. Ο Στρατάκη, ο Βέβαια. Ο άνθρωπο αυτό είχε μεγάλο προσόντα. Ξέρει τι με την αδελφό που λέει. Ναι. Ξέρει τι ποιήματα έγραφε. Αυτό είχε πολύ καλό μυαλό. Πολύ καλό μυαλό. Πού είσαι καλέ. Μαύρο, τσάραχνο. Ο πιο μαύρο. Σαν Αφρικάνο είναι. Ο Αυτές τώρα είναι λίγο μεταγενέστερες, είναι παλιές. Μαντολινιέρες, ο Γοργονάς. Αυτός είναι από τον Μπέφο, ήταν ο Γοργονάς, όπως ήταν στον Μπέφο. Όχι ρε, αυτός είναι του τέτοιου είναι. Αυτός είναι του Καρπαθάκη ο πατέρας. Α, ο Γροθύλακας. Ναι, ναι, του Καρπαθάκη. Πέρασα με τον αυτό. Στο τρίκυκλο είναι μορφή. Ο Κουφός είναι. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι το του Γοργονά το παλιό μαγαζί. Εδώ είναι η άλλη βρίσκη στάρ. Γέννη το θέμα. Γεια σου φίλε γείτονα. Γεια και χαρά. Όλα καλά. Ποιος είναι λίγο εδώ γάμο. Ποιος θα έρθει εδώ να μας πει. Ποιος γάμος είναι εκεί. Γιατί εσύ. Να ο Αγγελάκης θα μας πει. Για να δες. Έτσι γνωρίζει. Συνειδητοποιεί την κατάσταση. Αυτός ο δέντρος θα είναι Παντελεήμα. Εντάξει τώρα εδώ πως. Αυτό είναι το παλιό σου λεωφορείο. Εδώ είναι η άρβη του, εδώ είναι το λιμάνι. Αυτή ήταν η άρβη. Αυτό ήταν τότε το σχολείο παλιό. Εδώ τώρα το νερό έπαιρνε μέσα. Όταν είχε κύμα, και τώρα βγήκατε έξω. Δεν το βλέπεις έτσι όπως είναι. Αυτό εδώ πέρα το νερό έπαιρνε μέσα. Δηλαδή τώρα έχετε βγει κάπου εδώ. Ναι, τώρα έχει πάει το λιμάνι. Ήταν όλο η θάλασσα. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Αυτή εδώ είναι η μπανανοπαραγωγή. Βέβαια. Βλέπω παντού μπανάνα. Εδώ σε όλες τις φωτογραφίες τις παλιές. Και εδώ είναι το. Εδώ είναι ο ποταμός μας. Τόσο καθαρό ήταν ο ποταμός. Κοίτα εδώ είναι ο ποταμός. Υπήρχαν πάρα πολλά γαϊδούρια που μεταφέρανε. Μεταφέρανε ανθρώπους, τουρίστες και τους πηγαίνανε από δρομάκι στη Λιγιά. Πάνω στη Λιγιά, την Παναγία. Σε φωτογραφίες την έκθεση. Αυτό είναι τίποτα γιατρός. Ναι, στην έκθεση. Εκεί που είμαστε απέναντι. Αυτό είναι τίποτα γιατρός. Έχει το τουπέ. Μα γι' αυτό σε ρωτώ. Το ποτάμι του Σάρους τώρα. Το ποταμό σου. Εδώ είχαν βγάλει ένα καρχαρία. Όταν είχαν βγάλει καρχαρία. Εδώ είμαστε στο καράκι. Και εδώ πάλι μπανάνα. Αυτή εδώ, αυτή εδώ είναι η βρύση στον Άγιο Αντώνιο. Α, στον Άγιο Αντώνιο. Ο κύριος την ξέρει. Αλλά είναι ξερυκνά. Την έχει αφήσει ο κύριος ζωντανή, όρθια. Είναι ακόμα εκεί, υπάρχει. Οι εκδρομές τότε στο προφάραγγο που λέγαμε στο Φαράγγι ήταν καθημερινότητα. Ήταν μεγάλο γεγονός, σαν κοιλιά με το Φαράγγι. Ήταν με Ευχήκαμε. Καλώς τον.
Ελάτε να δείτε μια φωτογραφία την Άρβη από ψηλά. Ωραία μωρέ τα σαμβάρια. Είπαμε. Θα σας κάνω μια ερώτηση να δω πόσο παρατηρητικότητα έχετε. Ναι. Σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Ναι. Είναι μια φωτογραφία, αεροφωτογραφία είναι. Ναι. Και φαίνεται η Άρβη και τα βουνά τα χιονισμένα. Τι λείπει από την Άρβη? Από τη φωτογραφία. Εγώ δεν είναι οίκος παρατηρητικός. Α. Παραδίδομαι από την θα μας πει ο Δήμαρχος. Ναι. Δεν έχω... Τι λείπει από την Άρβη. Ναι. Που είναι οφθαλμοφανές είναι, αλλά... Όχι, φαίνεται. Είναι και ένας ξένος μπορεί να το καταλάβει. Τι λέει η λίπη, αυτό πρέπει να... Να το πάρει ο ποταμός. Λείπουνε τα θερμοκήπια. Α, πώς το κατάλαβα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ούτε ένα θερμοκήπιο. Τότε δηλαδή που βγήκε η φωτογραφία. Όχι, ο Κικάκης ήταν φέρεση. Έχει η φωτοσόπ εδώ. Ναι, αλλά... Εδώ τώρα, ναι, έχει δίκιο. Εδώ για μάθος θερμοκήπια. Α, έκανες αφαίρεση. Έκανα αφαίρεση θερμοκήπιων και... Συμφωνούμε. Και είναι... Κύριε Διευθυντά, το όλοι δεν σας μιλήσουν. Δεν με ξέρω, δεν πήγα. Εντάξει. Μπορεί να βήτης. Γιατί πως Σταύρος ότι δεν έχουμε δωμάτια, αλλά θα επιλέξουμε θερμοκήπια ή δωμάτια. Νονός ειρήνης είσαι. Δήμαρχε, κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε μετά. Κάτι θα χάσουμε και είναι και ο Βασιλικάκης που χρόνια ήταν πρόεδρος στον αθλητικό. Αυτός τον Άρβιο Δία. Και... Ζήσε πολλά πράγματα ο Δημήτρης, αλλά έφυγε δυστυχώς. Αυτή είναι η κορούλα μου. Χαίρεσαι. Να είσαι καλά. Δύο παιδάκια. Δύο. Αγοράκι και κορίτσι. Είναι το μικρό μου, πάντα μικρό θα είναι. Και απέναντι έχουμε τον Άγιο Αντώνιο. Θέλω να έρθετε από εδώ να δείτε τη μαγεία της φωτογραφίας. Από εδώ ελάτε. Θα κοιτάζετε τα μάτια και θα απομακρυνθείτε αριστερά. Αριστερά. Πηγαίνετε αριστερά και κοιτάζετε τα μάτια. Μας ακολουθεί, ε. Ναι. Και αυτό εδώ είναι ωραίο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αν έχεις μια τέτοια, μπορεί να μας τη φέρεις. Να τη βάλουμε στο πολιτιστικό, γιατί έχουν βάλει κάποιο μοναστήριο στο πολιτιστικό, να φαίνεται εδώ ότι είναι η μονή του Αγίου Αντωνίου Τσάβη. Ωραία. Αυτή εδώ και αυτή. Να, και αυτή είναι ωραία. Και αυτή είναι ωραία. Και αυτή είναι ωραία. Και εδώ και καλύτερα. Πάμε τώρα να δούμε και τώρα. Πάμε τα περίπτερα λίγο. Εδώ παιδιά είμαστε. Έχουμε τους άσπρους, τους μαύρους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλά. Ένα προβολέα θέλω. Γεια σας.
Επόμενε κανένα παγωτάκι. Γεια σας, γεια σας. Πού είναι τα δόντια? Τα έδωσε τα δόντια? Τα έδωσε? Και μας Κωστής Παλαμάς. Παιδιά, παγωτάκι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα μου. Καφρός είναι ρε παιδιά. Με μπανάνα άρβου. Το πέτυχε στη ζάχαρη, Δεν έχεις καμία σχέση. Παιδιά, αν βλέπετε το χρώμα, δεν είναι το κίτρινο αυτό που λανσάρει, ας το πούμε. Είναι συμβολικό, Δεν το φαίνεται. Γεύση οι μπούρδες. Θα σου πω, αυτό το κάνεις μεγάλα. Αυτό το κάνεις μεγάλα. Μεγάλα το έβαλε, έκανες μεγάλα. Μεγάλα είναι αυτό. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία. Σκουπίζουν τη χέρα μου. Πού είναι ο πάτερ? Με μπανάνα, όλα με μπανάνα. Πού είναι ο πρόεδρος? Πού εξόμεινε? Ιερό, έχεις φάει παγωτό μπανάνα? Έλα εδώ να φας παγωτό μπανάνα. Αφού είναι μπανάνας. Α, νηστεύεις. Ωραία, ωραία, ήρθε το πιντουτάκο. Ελάτε να φάτε παγωτό μπανάνα, για ελάτε. Άντρες θερίνουν τα σφατιά. Έλα τώρα, έλα να δοκιμάσεις παγωτό με μπανάνα από την Άρβη. Αυτός κάνει μεγάλη διαφήμιση. Εγώ φάει παγωτό πριν από σένα. Δεν έχεις φάει με μπανάνα? Δύο έφαγα. Α, έφαγες. Βέβαια. Από εδώ πρωτοπέρασα. Γεια σας. Έχουμε φτιάξει παγωτό με μπανάνα της Άρβης. Χρόνια σας πολλά. Πόσο δηλαδή. Πάρτε να δοκιμάστε. Εμείς ζεστεύομαι. Α. Είχαμε φτιάξει και νηστίσιμα. Μπράβο, σε ποιο σχολείο. Βέμπερτο, έτσι μεγάλο παλικάρι. Μεγάλο παιδί. Χρόνια σας πολλά. Καλό το μάτι. Μπανάνα. Θα τα βρεις κατευθείαν στο διαδίκτυο, θα τα βγάλω. Στο φωτοκίκ. Πρόταθε. Δεν από εδώ. Εδώ. Το βίντεο, πως μπανάνα. Το βίντεο, πως μπανάνα. Το γίνεται. Πώς θα βλέπεις φέτος τα πράγματα? Καταπληκτική διοργάνωση όπως κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, έτσι. Κάθε χρόνο. Πάντα τέτοια. Γεια σας. Να κράτησουμε. Ναι. Χαρά.
Θα κάτσουμε εδώ, θα κάτσουμε που να είναι. Θα μας βάλει όμως. Δεν είναι η ίδια. 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 Δ